Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω χρήση όσο χρειαστεί από τη δευτερολογία μου, με την ευχή και την επιφύλαξη ότι δεν μας περιμένει και άλλο πακέτο τροπολογιών από την κυβέρνηση, γιατί σε ένα νομοσχέδιο που ήδη είχε αταραδιάσει κάθε λογής ρυθμίσεις, χωρίς καμιά αρχή βέβαια, ενισχύσατε αυτό το πνεύμα συνοχής του με τις βραδινές τροπολογίες για να μας αποτελειώσετε. Επιτέλους, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Να τα πετάτε όλα στο μπλέντερ και εμείς να πρέπει να τοποθετηθούμε για τη σύνθεση του χυλού που βγάζεται από αυτό. Δεν μπορεί να συζητάμε τρεις μέρες στην Επιτροπή και να διανυκτερεύουμε για το πότε θα σας έρθει έμπνευση να καταθέσετε τροπολογίες στο χάραμα πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Αυτή την τακτική βέβαια δεν την επιστρατεύετε τυχαία, γιατί μέσα στον αχταρμά των άρθρων περνάτε αθόρυβα και τακτοποιείτε και διαφόρων ειδών εκκρεμότητες. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πολύ καλά ότι στο ΚΚΕ δεν σκανδαλολογούμε, κάνουμε αντιπαράθεση με πολιτικούς όρους, αλλά κάποια πράγματα βγάζουν πραγματικά μάτι. Μόλις χθες στην Ολομέλεια για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Διαφθορά, μεταξύ πολλών άλλων με διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, διαστόματος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, δεσμεύτηκε η κυβέρνηση να μελετήσει το αίτημα που κατατέθηκε από όλα τα κόμματα για την παράταση των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες και να φέρει συνολική ρύθμιση. Γιατί είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλες τις περιοχές της χώρας και με τα γνωστά αλαλούμ που προκάλεσε η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Και αυτή η συνολική ρύθμιση ως διαμαγείας συρρυκνώθηκε μέσα σε ένα βράδυ και έρχεται σήμερα να δώσει κολοβή μάλιστα παράταση μόνο για την Κρήτη. Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί ένα ίστατο προεκλογικό χατήρι προς την εκλογική περιφέρεια του κυρίου Πρωθυπουργού για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα από τις αντιδράσεις των παραγωγών τσικουδιάς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει, όταν για τους δασικούς χάρτες είναι ανάστατη όλη η χώρα. Μόλις χτες καταθέσαμε νέα αναφορά για τη Σάμμο, την Ικαρία, έχουν προηγηθεί για δεκάδες περιοχές. Με ποια λογική έρχεστε να κάνετε μια επιλεκτική τέτοια ρύθμιση μόνο για την Κρήτη? Να την αποσύρετε και να φέρετε γενική παράταση για τους δασικούς χάρτες όλης της Ελλάδας και ακόμα και για όσους έχουν λήξει προθεσμία, και παράταση όχι βέβαια 20 ημερών, αλλά τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, αν όχι μέχρι τέλος του έτους, για να μπορέσουν οι μικροδιοκτήτες που λόγω της κρίσης, των οικονομικών δυσκολιών, των εμποδίων της πανδημίας, δεν μπόρεσαν να καταθέσουν φακέλους, να βρουν δασολόγους και μηχανικούς. Γιατί βέβαια δεν κάνετε πράξη, και αυτό από την πρώτη στιγμή, που σας λέγαμε από την πρώτη στιγμή, να όλη η διαδικασία των διορθώσεων να γίνεται δωρεάν, με ευθύνη των δασαρχείων. Πώς βέβαια να γίνει αυτό στα τόσο τραγικά υποστελεχωμένα δασαρχεία? Φέρατε βέβαια και την τροπολογία με τα περιβόητα μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια. Αυτή που έχει ήδη αξιολογηθεί από τα λαϊκά νοικοκυριά, που στενάζουν και γελάνε ακόμα για να μην κλάψουν με τα 13-15 ευρώ το μήνα στη βενζίνη του τριμήνου, που οργίζονται πραγματικά με τον εμπαιγμό της επιδότησης στο ρεύμα που εξανεμίζεται από τους διπλούς και τρίδιπλους λογαριασμούς. Στον απόϊχο μάλιστα των καταγγελιών για τις μονομερείς αλλαγές των τιμολογίων από τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, που δεν είναι παρά κορυφή στο παγόβουνο που ονομάζεται απελευθέρωση της ενέργειας και διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου. Εδώ και τώρα το ελάχιστο που απαιτείται, και σας επαναλαμβάνουμε, είναι η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια. Γενναία μείωση και πλαφών στην τιμή της κιλοβατόρας και του ηλεκτρικού ρεύματος. Κατάργηση των συμβάσεων που καθορίζουν τις ρήτρες αναπροσαρμογής και του χαρατιού επιδότησης στον ΑΠΕ. Κυρίως βέβαια, αυτό που είναι αναγκαίο και επίκαιρο είναι ένα σχέδιο άμεσης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ορυκτών καυσίμων, λιγνίτη, κόντρα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη και το εμπόριο ρήπων, που με προσήλωση υπηρετήσατε και υπηρετείτε όλες τις κυβερνήσεις και την πληρώνει βέβαια μαύρη και άραχνη ο λαός. Αναγκαίο επίσης είναι να καταργηθεί και να υπάρξει γενναία μείωση και πλαφών το ΦΠΑ και να υπάρξει γενναία μείωση και πλαφών στις τιμές των ειδών πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Και μια σειρά άλλα μέτρα πραγματικής ανακούφισης και προστασίας του εισοδήματος που μπαίνουν στο επίκεντρο της διεκδίκησης μπροστά και στην απεργία που οργανώνουν τα συνδικάτα στις 6 Απρίλη. Τα μέτρα λοιπόν που νομοθετείτε τα χωρίζει αχανές χάσμα από τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες του λαού.
Και παρά τον όσο πανηγυρικό τρόπο, τόνο κι αν επιστρατεύεται, δεν μπορεί να κρυφτεί ότι αποτελούν ασπιρίνες απέναντι μάλιστα σε μια κατάσταση που δημιούργησε η ίδια η πολιτική σας. Είτε μιλάμε για τις συνέπειες των πρόσφατων νομοθετημάτων της κυβέρνησης, όπως το νέο πτωχευτικό κώδικα, είτε τη συνολική και διαχρονική σας ευθύνη για τα βάρη που έχετε φορτώσει στο λαό και εσείς και οι προηγούμενοι, που τους οδήγησαν στην υπερχρέωση, στους τσακισμένους μισθούς, στην ανεργία, την υπερφορολόγηση. Όπως βέβαια και με τον ουδένα μονιμότερο του προσωρινού φόρου του ένφια. Εμπεγμό λοιπόν αποτελούν τα μέτρα, όχι μόνο γιατί συνεχίζουν να κινούνται στη λογική να παίρνετε από τους φτωχούς και να δίνετε στους πιο εξαθλειωμένους, αλλά ακόμα και για τις περιπτώσεις που προβλέπετε στο νομοσχέδιο για την προστασία, λέτε, των πιο ευάλωτων από αυτούς. Με τις διατάξεις για τη συνεισφορά του δημοσίου, τι κάνετε στην πραγματικότητα? Παρατείνετε για λίγο το ξεσπίτωμα, στο οποίο εσείς πάλι τους έχετε καταδικάσει με την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, που φέρει φαρδιά πλατιά και την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Αλλά και με τον απαράδεκτο νέο πτωχευτικό κώδικα που ψηφίσατε και ανοίξατε πραγματικά τον ασκό του αιώλου για χιλιάδες αυτοαποσχολούμενους μικρούς επαγγελματίες, για εργαζόμενους ευρύτερα για τα λαϊκά νοικοκυριά, με την επέκταση της πτώχευσης και στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία βαφτίσατε μάλιστα κατεφημισμόν ως δεύτερη ευκαιρία. Τώρα λοιπόν έρχεστε να καλύψετε το χρόνο μέχρι τη δημιουργία του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης κατοικίας, του ιδιωτικού δηλαδή φορέα που περιλαμβάνει από τράπεζες μέχρι κάθε είδους επιχείρηση αρπακτικό που καραδοκεί να κάνει business με τα σπίτια του Κοσμάκη. Όχι όμως με επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, αλλά με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε και στην τοποθέτησή του εκπρόσωπος της ΕΚΠΙΖΟ. Τους πρόκειται μαζικά να δεσμευτούν μια ώρα αρχίτερα για τη μεταβίβαση της κυριότητας των σπιτιών τους, να αρχίσουν προκαταβολικά και μάλιστα εν μέσω κρίσης και ακρίβειας να καταβάλουν ενοίκιο στο σπίτι τους. Και με το φόβο και το δίλημα της αποκλειστικής προθεσμίας των 60 ημερών και το φόβο να χάσουν και την όποια ρύθμιση, σπρώχνεται ακόμα και εκείνους που θα μπορούσαν τελικά να ακυρώσουν τον πληστηριασμό μέσα από εκκρεμείς ακόμα δικαστικές διαδικασίες. Και βέβαια, δεν αλλάζει και η βασική φιλοσοφία της ρύθμισης, ότι μέσω αυτής το κράτος στην πραγματικότητα εξασφαλίζει ότι οι τράπεζες βρέξ χιονίσι θα εισπράξουν τις οφειλόμενες δόσεις. Αφού δεν μπορούν να τα πάρουν αλλιώς από τα διαλυμένα εισοδήματα και μάλιστα των πιο ευάλωτων από τα λαϊκά νοικοκυριά, θα τα πάρουν από την άλλη τσέπη, από αυτή των φορολογικών εσόδων. Και για τις τράπεζες, ό,τι εισπράξουν είναι εξασφαλισμένο, ακόμα και αν ο φιλέτης χάσει τη ρύθμιση και κατ' επέκταση και το σπίτι του. Αντίθετα, θα ζητηθούν πίσω στο σύνολό τους και μάλιστα εντόκος, με τόκο 2% από αυτούς που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των δόσεων. Δηλαδή, από αυτούς που πνίγονται κυριολεκτικά στα χρέη, θα δώσετε και στη χαριστική βολή. Και να θυμίσουμε ότι μιλάμε για ετήσια εισοδήματα κάτω των 9.000 ευρώ. Να γιατί σας λέμε ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις δεν αποτελούν παρά προστασία στις τράπεζες, σε μια περίοδο που η αδυναμία πληρωμών είναι καθημερινότητα για την πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών. Γιατί αν θέλετε να προστατεύσετε τους ευάλωτους, αν θέλετε να τους επιτρέψετε να ανασάνουν, τότε θα προχωρούσατε σε γενναίο κούρεμα των χρεών τους, για να πληρώσουν για μια φορά τα σπασμένα της κρίσης οι τράπεζες και όχι να πληρώνουν οι φτωχοί για τη διάσωση των πιο εξαθλειωμένων, κάτι στο οποίο μας παρέτρεψε να συνενέσουμε και ο εισηγητής της πλειοψηφίας. Σε αυτή την κατεύθυνση της ουσιαστικής ελάφρυνσης των λαϊκών στρωμάτων, με βάση και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, από τα συσσωρευμένα και μη διαχειρίσιμα χρέη σε τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, που είναι απόρρια της επίθεσης που δέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, είναι η πρόταση που κατ' επανάληψη και σε αυτή και στην προηγούμενη κυβέρνηση έχει καταθέσει το ΚΚΕ, όμως αυτή αρνείστε έστω και να τη συζητήσετε στο όνομα των αντοχών της οικονομίας. Μεγαλύτερο βέβαια εμπεγμό, στα όρια σχεδόν του θράσους, αποτελεί το να παρουσιάζεται ως επιτυχία την όποια μείωση των συντελεστών του έμφυα.
Και πραγματικά δεν θα μπούμε στη συζήτηση να μετρήσουμε πόσο κερδίζει και πόσο χάνει ο καθένας, μετά αφενός την αύξηση των αντικειμενικών αξιών ή την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου που αφορά βέβαια τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Γιατί αυτή η εξίσωση δεν πάβει να βγάζει χαμένο το λαό, που συνεχίζει να πληρώνει άλλο ένα ενίκιο στο σπίτι του, που συσσωρεύει τις δόσεις του ένφια μαζί με άλλες τόσες δόσεις σε εφορία, ΔΕΗ, ταμεία, τράπεζες και το οικογενειακό ταμείο παραμένει σταθερά μείον. Το μόνο δίκαιο μέτρο που θα έπρεπε σήμερα να συζητάμε για τον ένφια είναι η κατάργησή του. Και όχι να μας ζητάτε να πανηγυρίσουμε για τη μονιμοποίηση ενός άδικου χαρατσιού. Ένα ανάδικο και προσωρινό υποτίθεται φόρο που μας ζητάτε να σας χειροκροτήσουμε, που μας τον φορέσατε θέση και μαλώνετε μάλιστα με πιανόν τις υπογραφές ήρθε πρώτο. Ναι, έχει τις υπογραφές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ που τον διατήρησε τα προηγούμενα χρόνια και αντιπολιτεύεστε τους εαυτούς σας επιδιδόμενοι σε μια παροχολογία γύρω από το ποιος θα κάνει την πιο μεγάλη έκπτωση και όχι και τσιμουδιά δεν βγάζετε για την κατάργησή του. Και σας προτείναμε από πού μπορείτε να εξασφαλίσετε τους πόρους για να ανοίξει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος που ζητάτε για την κατάργηση του ένφια. Και θα σας μείνει μάλιστα και πλεόνασμα. Να εισπράξετε τον ΕΦΑ, έναν ψηφισμένο νόμο από το 2002 που δεν έχει εφαρμοστεί από καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Εσείς κρατάτε παγωμένο και στα χαρτιά ένα νόμο όταν ανατριχιάζεται άλλη φορά όταν οι εργαζόμενοι λένε ότι θα μείνουν οι νόμοι σας ανεφάρμοστοι. Και αυτό αφορά βέβαια τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων, των επιχειρηματικών ομίλων, αυτών που σταθερά προστατεύεται. Οι απώλειες των εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με βάση τα στοιχεία της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και όχι τα δικά μας, από αυτή την απαλλαγή επί μία εικοσαετία των επιχειρηματικών ομίλων είναι 4 δις κάθε χρόνο. Μετρήστε πόσες κυβερνήσεις έχουν αλλάξει από το 2002, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς κύριοι του ΠΑΣΟΚ και βγάλτε τα χρέη σας προς το λαό που τα χαρίσατε αφιδώς στους επιχειρηματικούς ομίλους. Πόσα είναι με βάση την επίσημη έκθεση φορολογικών δαπανών που συνόδευε τον κρατικό προϋπολογισμό αντίθετα τα έσοδα της προηγούμενης χρονιάς από τον αντιλαϊκό ένφια, που και εκεί υπάρχουν απαλλαγές στη φορολόγηση νομικών επιχειρήσεων που έχουν ακίνητη περιουσία, offshore, εταιρείες ναυτιλιακές κλπ. Τα έσοδα είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, αν πλήρωναν οι επιχειρηματικοί όμιλοι των ΕΦΑ, δεν θα χρειαζόταν να υπήρχε ο ένφια και θα περίσευαν και 1,5 δισεκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό, τόσα περίπου, περισσότερα μάλλον, από το ύψος των παρεμβάσεων που μας φέρατε σήμερα πανηγυρικά με την τροπολογία σας. Να δούμε ποιο είναι και το αποτύπωμα, δηλαδή αν προσθέτουν κάτι στο σπαραλιασμένο εισόδημα των βιοπαλλεστών αγροτών, οι παρεμβάσεις που κάνατε και στον αγροτικό τομέα. Η μεγαλύτερη κοροϊδία είναι οι πομπόδεις ανακοινώσεις για την επιστροφή, υποτίθεται, και το μηδενικό συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Γιατί ενώ δημιουργήσετε πράγματι την εντύπωση ότι θα μηδενιστεί ο συντελεστής, το γράφετε μάλιστα και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, είναι προφανές ότι με την κοία που θα ακολουθήσει θα βγει το ψαλίδι. Και σήμερα μάλιστα το πρωί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε συγκεκριμένα για περιορισμούς με βάση την ποσότητα της καλλιέργειας και το είδος ενδεχομένως που και αυτά θα υπολογιστούν στο τέλος του Οκτώβρη. Ενώ οι αγρότες ήδη έχουν πραγματικά αδυναμία ακόμα και να γεμίσουν τα ντεπόζιτα των τρακτέρ τους. Τα νούμερα μιλάνε πραγματικά από μόνα τους, γι' αυτό και δεν τολμήσατε να τα βάλετε εξ αρχής στην έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μπας και διασκεδάσετε προσωρινά τις εντυπώσεις. Εκτός βέβαια ότι από τότε που τα εξαγγείλατε στα μπλόκα των αγροτών, ένα μήνα δηλαδή πριν,
Ήδη το πετρέλαιο εκτινάχθηκε από το 1,5 στα 2 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, ακόμα και αν επιστρέφατε ολόκληρο τον ειδικό φόρο κατανάλωση που είναι 0,41 λεπτά, αυτός από την εξαγγελία μέχρι την υλοποίηση εξανεμίστηκε ήδη από τις ανατιμήσεις. Αλλά ούτε αυτό δεν το δίνεται ολόκληρο και στο σύνολό του. 60 εκατομμύρια ευρώ θα είναι όλο το κονδύλ για την επιστροφή του φόρου, το επιβεβαίωσε χτες και στην Επιτροπή και ο κύριος Υφυπουργός. Όταν την τελευταία φορά που δόθηκε επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες, η δαπάνη έφτανε τα 180 εκατομμύρια. Πριν τον κόψει, κύριε Πρόεδρε, πριν το κόψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τις ψήφους όμως και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κοινό σας έργο ήταν η περικοπή της επιστροφής του φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, ήταν στο τρίτο μνημόνιο για να μην μας παρουσιάζετε ξαφνικά, κύριε της κυβέρνησης, ως σωτήρες, όταν επιστρέφετε τα χρωστούμενα με περικοπή στο 1/3 και μάλιστα με την τιμή του πετρελαίου στο διπλάσιο. Άρα, με τις σημερινές τιμές του πετρέλαιου και την τιμή συνεχώς να καλπάζει, δεν μπορεί να μιλάμε για έστω και σχετική ανακούφιση, αν το κονδύλι αυτό δεν φτάνει τουλάχιστον τα 200 εκατομμύρια. Και πριν θυμηθείτε πάλι τα λεφτόδεντρα και τις αντοχές της οικονομίας, να σας θυμίσουμε 450 αντίθετα εκατομμύρια που χορηγείται επιστροφή στους εφοπλιστές κάθε χρόνο και από όλες βέβαια τις κυβερνήσεις. Όπως ουσιαστική ελάφρυνση στο εισόδημα, δεν θα φέρει ούτε η μείωση του ΦΠΑ στα λοιπάσματα για την πλειοψηφία των αγροτών που φέρνουν βιβλία και παίρνουν ήδη επιστροφή στο ΦΠΑ. Βέβαια, καλώς να την κάνετε κι αυτή, αλλά δεν αποτελεί πραγματικά ουσιαστική ανακούφιση. Όταν οι τιμές των λοιπασμάτων έχει υπερδιπλασιαστεί και η κατάσταση βέβαια θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο λόγω των συνεπειών του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Με αυτές τις συνθήκες δεδομένες, μόνο μια γενναία επιδότηση στα λοιπάσματα και πλαφών στην τιμή μπορεί κάπως να αντιμετωπίσει την εκτόξευση των τιμών, όπως βέβαια και στις ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους. Σε συνδυασμό με άλλα μέτρα που θα ρίχνουν συνολικά το κόστος παραγωγής, για να μπορέσουν πράγματι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να παραμείνουν στα χωράφια τους. Τέλος, θα κλείσω εν συντομία με το θέμα του τσίπουρ και της τσικουδιάς, για τα οποία τοποθετηθήκαμε εκτενώς στην Επιτροπή. Θα αναφερθεί πιο αναλυτικά και ο Μανώλης ο Συντιχάκης και ο Γιώργος ο Λαμπρούλης στη συνέχεια. Μπορεί την αύξηση της φορολογίας στο παραδοσιακό τσίπουρ και τη τσικουδιά να αναγκάστηκαν να την αποδεχτούν οι διήμεροι παραγωγοί, ως μια ίστατη συμβιβαστική λύση για να προσαρμοστεί το προϊόν τους με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως και αυτό ακόμα δεν αλλάζει την ουσία ότι πρόκειται μια αύξηση από τα 0,59 στο 1,60 ευρώ το λίτρο στην τιμή του προϊόντος, που σε αυτές τις συνθήκες των γενικευμένων ατιμήσεων καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αποτελεί ακόμα μια σημαντική επιβάρηση στην κατανάλωση και δεν μπορούμε βέβαια να τη δεχτούμε. Όμως, και αν αυτή η αύξηση αποτελεί τελικά δέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σου η δέσμευση αποτελεί να απαγορεύσετε τη χρήση του ονόματος Τσίπουρο και Τσικουδιά στους δήμερους αποσταγματοποιούς, δηλαδή αυτούς που μας το σύστησαν στην παραγωγή αυτό το προϊόν και που πρώτα και κύρια κατοχύρωσαν οι ίδιοι εθιμικά την ονομασία τους μέσα στα 200 χρόνια παραγωγής του. Αυτή είναι όχι η δέσμευσή σας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η διαχρονική δέσμευση των κυβερνήσεων προς τους βιομηχάνους ποτοποιούς, που τη μεθοδεύσατε και την υλοποιείτε από κοινού Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβερνήσεις που ευθύνονται, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για τα πεπραγμένα τους, για τα πεπραγμένα των υπηρεσιών του κράτους, για να μην ακούγονται και διάφορα χαριτωμένα στην αίθουσα. Όσο κι αν ετεροχρονισμένα βέβαια σήμερα προσπαθείτε να το διορθώσετε με την τροπολογία που φέρατε, την οποία βεβαίως και θα στηρίξουμε αν την κάνει δεκτή η κυβέρνηση, που όμως δεν μπορεί να ξεπλύνει και τις δικές σας ευθύνες γύρω από το θέμα. Είναι προφανές λοιπόν ότι επί της αρχής καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.